Και βρισκόμαστε στο χώρο μου εδώ πέρα. Αυτός ο χώρος ανήκει στην οικογένειά μου, το κτήμα η φάρμα, από το 1910 περίπου. Όπου ο παππούς, όταν ήταν μικρός, του άρεσε τόσο πολύ, πηγαίνοντας στα δικά του τα κτήματα, τα πατρικά, και επειδή του άρεσε τόσο πολύ, η κυρία ήταν δύσκολη, είχε φύγει στην Αμερική για τότε που γινόταν η μετανάστευση, στις αρχές του αιώνα, όπου τα πρώτα του χρήματα που μάζεψε τα έστειλε στον πατέρα του και αγόρασε το συγκεκριμένο κτήμα που του άρεσε περιβολικά. Είναι μια έκταση γύρω στα 200 στρέμματα περίπου. Έχει μέσα 3.000 ελαιόδεντρα. Πέρα από τα ελαιόδεντρα έχει και δάσος γύρω στα 30 στρέμματα. Ένα κομμάτι από αυτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι ένα ελαιόκτημα ανεξάρτητο, όπου έχει δικό του νερό, μάνα, όπως ονομάζεται εδώ πέρα, χωρίς άρδευση, τρέχει μόνο του, 365 μέρες το χρόνο. Το 80 περίπου το κτήμα βρίσκεται στην βιολογική καλλιέργεια. Συνειδητά, τότε δεν υπήρχαν πιστοποιητικοί οργανισμοί. Απλά νιώθοντας την ανάγκη να είμαι σε ένα περιβάλλον που να είναι μακριά από φυτοφάρμακα και ψεκασμούς, οτιδήποτε επιβαρυντικό για τον άνθρωπο και την υγεία. Από το 80 λοιπόν δεν ψεκάζω, δεν ραντίζω, δεν κάνω καμία χημική παρέμβαση. Είναι ο καρπός με τη βροχούλα, με αυτά τα αρδευτικά συστήματα που μπορώ να πω ότι κάνω για ένα ποτίσμα ετησίως, το καλοκαιράκι που χρειάζεται και που υπάρχει ανάγκη, για να έχω την ποιότητα αυτή ακριβώς που επιθυμώ εγώ. Πέρα από το ότι απαρτίζεται από 3.000 δέντρα, εκ των οποίων τα 2.500 περίπου είναι η κλασική ποικιλία της Κολοβής, τα υπόλοιπα 500 είναι διάφορα από λεσβιακής βέβαια προέλευσης, η ασπρουλιά, αυτές που βγάζουμε τις στρούμπες, τις ελιές, τις ροπάδες, ή και ένα αρκετά καλό ποσοστό από τα 500 δέντρα είναι η ανδραμυθιανή. Έχω ξεφύγει πλέον εδώ και 10 χρόνια από το πατροπαράδοτο στυλ του να βγάζουμε τις ελιές, να τις πηγαίνουμε στο λεωτριβείο, να πουλάμε το λάδι, φτιάχνοντας ένα δικό μου εμφιαλωτήριο και με διάφορες ενέργειες που έχω κάνει στον συγκεκριμένο χώρο, εδώ στο ελαιόκτημα, φτιάχνω το δικό μου λάδι. Οι διάφορες ενέργειες που, όπως είπα προηγουμένως, είναι το ότι προσπαθώ να φτιάξω την ποιότητα του λαδιού τόσο καλή που να μου βγάζουν το καπέλο. Η μέθοδη που χρησιμοποιώ εδώ είναι εντελώς φυσική. Μπορείτε να δείτε από κοπριές ζωικές. Ο θρηματισμός των κλαδιών, μετά από το κλάδεμα που κάνουμε ετησίως, πέφτουν τα κλαδιά κάτω. Εκεί γίνεται το ξεχόντρισμα. Φεύγουν τα χοντρά τα ξύλα που πάνε για καύσιμο ύλη και τα μικρά τα κλαδιά ή θα πάνε στα ζώα για ζωοτροφή ή θα μπουν στις σειρές
σε μικρά κλαδάκια, όπου θα περάσει ο βιοθρηματιστής από πάνω, ο καταστροφέας, και θα τα διαλύσει όλα να τα κάνει ένα με το χώμα. Όπου αυτό με τις βροχοπτώσεις, με μία φρέζα, με μία αναμόχλευση, θα γίνουν σε τελική ανάλυση λίπασμα. Τα μηχανήματα δε που χρησιμοποιούμε όσο για τη συγκομιδή, όσο και για την περιποίηση των δέντρων, είναι όλα με μπαταρίες. Κοιτάζω να αποφεύγω το κάψιμο των κλαδιών, κοιτάζω να αποφεύγω τις βεζίνες και τα λιπαντικά, τα χημικά. Γενικώς κοιτάζω όσο το δυνατόν να είναι πιο φυσικό το περιβάλλον, να μην έχω όκληση από θόρυβους, όσο για μένα, όσο και για τον καρπό. Φτιάχνοντας το προϊόν με το που ανοίξουν τα λεωτριβία, να πετύχω το καλύτερο δυνατό από το θέμα των πολυφενολών της αλευροπαϊνής, αυτή που δρά στις φλέβες και στην κυκλοφορία του αίματος, να μου δίνει ένα ποιοτικό προϊόν, το οποίο είναι αυτό που θέλω να βάζω μέσα στο μπουκάλι. Σε αυτό το χώρο που υπάρχουν αυτά τα λιόδεντρα, έχω φυτέψει τα τελευταία χρόνια διάφορα αρωματικά φυτά, ένα εκ των οποίων αυτά είναι η λαβάντα, συν κάτι μαγιάτικα τριαντάφυλλα, τα οποία δίνουν μια πολύ όμορφη γεύση στο λάδι, και συν αυτά απολαμβάνω και εγώ όλο μου το χρόνο που δουλεύω εκεί, γιατί μας κοβολάει όλο το σύμπαν. Εδώ γίνεται η εμφιάλωση του ελαιολάδου. Στα ελαιοτριβεία είμαι παρόν από την αρχή μέχρι το τέλος, σε όλη την παραγωγή, ειδικά στο ελαιοτριβείο, μια που είναι ένας χώρος που δεν είναι δικός μου, που δεν μπορώ να το ελέγξω. Οπότε βρίσκομαι πάντοτε παρόν στην έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Συνεργάζομαι με δύο ελαιοτριβεία της περιοχής εδώ κοντά, για να είναι και κοντά στο ελαιόκτημα, να μην έχουμε μεγάλο χρόνο στη μεταφορά. Αυτός εδώ ο χώρος έχει 5 δεκαμενές των 2 τόνων, όπου γίνεται μετάγγιση και κατόπιν φιλτράρεται και πάει στις ανάλογες δεξαμενές, όπου είναι για να εμφιαλωθεί σε μπουκάλι ή σε δοχείο των 5 λίτρων. Η ετικέτα φέρει το όνομα Αγέρας, είναι και ο κωδικός τον οποίο έχει το ελαιόλαδό μου, και κατόπιν ακολουθεί το δρόμο προς την κατανάλωση. Στην Αθήνα υπάρχουν συγκεκριμένα μαγαζιά που μπορείτε να το προμηθευτείτε. Στο Κολωνάκι, παραδείγματος χάρη, θα σας πω 2-3. Στην Αναγνωστοπούλου είναι το Ντόρας Δελή. Στο Σύνταγμα, στη Νίκης 30, είναι οι 4 εποχές. Στο Μοναστηράκι είναι το περί Λέσβου, και στη Φιλοθέη είναι η μικρή αγορά. Ο κύριος προορισμός είναι κατευθείαν για τις χώρες της Ευρώπης. Η κύρια χώρα που μου παίρνει το περισσότερο προϊόν είναι η Γερμανία, και ακολουθάει η Αυστρία, και μικροποσότητες στη Γαλλία. Και στο άμεσο χρόνο, στα μελλοντικά σχέδια, είναι η Αμερική. Υπάρχει μια αγορά εκεί η οποία δείχνει ενδιαφέρον. Πάντοτε ένα βραβείο και μια πιστοποίηση σου δίνει τα μπόνους στο να σου ανοίξει μια αγορά. Έχοντας αυτά τα πιστοποιητικά, σου ανοίγουν οι πόρτες, γιατί πλέον ο καταναλωτής ή ο έμπορος που θα συνεργαστείς είναι κατοχυρωμένος στο τι εκπροσωπεύει. Θέλω στη συγκεκριμένη φάση, με όλο αυτό το πράγμα, την προσπάθεια που έχω κάνει, με τα αρωματικά φυτά, με το μπλούτο όλο αυτό, με την προστασία όλη αυτή που δίνω, να φτιάξω ένα μπουκάλι
που να βγάζει μάτια. Ένα μπουκάλι που να είναι χειροποίητο, ένα μπουκάλι που να κρύβει όλο αυτό το πλούτο μέσα, ένα μπουκάλι που να μην δέχεται από πουθενά, δηλαδή από το κεντρικό σημείο του κτήματος, να μην επηρεάζεται από τίποτα και από κανέναν και με ό,τι εμπειρία έχω να τη βάλω μέσα σε αυτό το μπουκάλι και να ικανοποιήσω τον πιο απαιτητικό καταναλωτή.